τεταμένη ενότητα σε αυτό το κεφάλαιο των πολεονίμων, το οποίο μας ξεκινάει με μια επανάληψη. Μας λέει δηλαδή για πράγματα τα οποία τα είχαμε δει και στο γυμνάσιο, που αφορούν στη διαίρεση των πολεονίμων. Μετά πηγαίνει και μας λέει δύο πολύ βασικά θεωρήματα, τα οποία είναι και πολύ καλά εργαλεία και για εφαρμογές και για ασκήσεις. Και ολοκληρώνει βέβαια με το γνωστό σχήμα Horner, το οποίο στην τελική μας απαλλάσσει του κόπου να πιάνουμε να κάνουμε την κανονική διαίρεση των πολεονίμων και μας δίνει απευθείας το πηλίκο και το υπόλοιπο. Αλλά αυτό θα το δούμε και στα επόμενα μαθήματα. Νομίζω ότι μας είναι γνωστό αυτό το σχήμα, ότι ο διαιρεταίος δια το διαιρέτη μας κάνει το πηλίκο συν το υπόλοιπο, δηλαδή η ευκλήδια διαίρεσή μας, η οποία αποτυπώνεται στην ταυτότητα της διαίρεσης. Εδώ το υπόλοιπό μας μπορεί να είναι 0, αλλά ασφαλώς είναι σίγουρα μικρότερο του διαιρέτη. Παίρνουμε αυτό το σχήμα τώρα έτσι όπως είναι και το περνάμε στα πολυόνιμα. Ακριβώς έτσι όπως το βλέπουμε. Και αν θελήσουμε να το μεταφράσουμε, θα πούμε ότι για κάθε ζευγάρι πολυονίμων, διαιρεταίου και διαιρέτη, υπάρχει μοναδικό ζευγάρι πηλίκου και υπολείπου. Έτσι ώστε βέβαια να ισχύει η ταυτότητα της διαίρεσής μας επί πηλίκου. Ασφαλώς βέβαια ο διαιρέτης μας πρέπει να είναι διαφορετικός μηδενός και βέβαια το υπόλοιπο μπορεί να είναι το μηδενικό πολυόνιμο, αλλά σίγουρα θα είναι βαθμού μικρότερου από το διαιρέτη. Γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα μπορούμε να πάμε τώρα να κάνουμε κάποια εφαρμογή ή καλύτερα ίσως κάποια άσκηση από το σχολικό μας, ώστε να δούμε ακριβώς πώς γίνεται η διαίρεση. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 72. Να κοιτάξουμε από την πρώτη ομάδα το 1β, που μας ζητάει να κάνουμε τη διαίρεση αυτή. Χ τετάρτης μείον 81 δια χ μείον 3. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Πηγαίνοντας να περιγράψω τη διαίρεση, σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάω τους όρους που παρεμβάλλονται από το χ τετάρτης μέχρι το μείον 81. Και μπορεί να μην φαίνονται, αλλά είναι πραγματικοί όροι και έχουν συντελεστεί 0. Χ τετάρτης λοιπόν, συν 0 χ τρίτης, συν 0 χ τετράγωνο και 0 χ μείον 81, δια χ μείον 3. Κοιτάζω να δω με τι πρέπει να πολλαπλασιάσω το χ για να γίνει χ τετάρτης. Είναι ασφαλώς το χ τρίτης. Αλλά προσέχω στο αποτέλεσμα που θα βγάλω. Γιατί βγάζω το πέρα χ τετάρτης, όταν έρχομαι από εδώ πέρα να το γράφω με μείον. Μείον χ τετάρτης. Εδώ πέρα μου βγάζει μείον 3 χ τρίτης. Έρχεται από εδώ, γίνεται συν 3 χ τρίτης. Φεύγουν λοιπόν αυτά και γράφω αυτά που μου απομένουν κατεβάζοντας και τους υπόλοιπους όρους. Δηλαδή 3 χ τρίτης συν 0 χ τετράγωνο και 0 χ μείον 81. Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία ακριβώς όπως την έκανα από πάνω. Δηλαδή, ψάχνω να βρω με τι πρέπει να πολλαπλασιάσω το χ, έτσι ώστε να μου εμφανιστεί αυτός ο όρος. Είναι ασφαλώς το 3 χ τετράγωνο. Γιατί 3 χ τετράγωνο επί χ μου κάνει 3 χ τρίτης. Προσέχω όμως, και όταν φτάνω από αυτή την πλευρά, το γράφω με μείον. Δηλαδή, 3 χ τρίτης από εδώ πέρα, μείον 3 χ τρίτης. Αυτό κάνει μείον 9 χ τετράγωνο, έρχεται από εδώ, γίνεται συν 9 χ τετράγωνο. Φεύγουν αυτά, γράφω τα υπόλοιπα έτσι όπως μου απομένουν. Δηλαδή 9 και τετράγωνο και 0 χ μείον 81. Συνεχίζω με την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, με τι πρέπει να πολλαπλασιάσω εδώ πέρα το χ για να μου βγει εδώ πέρα το 9 χ τετράγωνο. Είναι το συν 9 χ. Προσέχω βέβαια, φέρνοντας από εδώ πέρα, να το γράψω με μείον. Μείον 9 χ τετράγωνο και εδώ πέρα. Είναι μείον 27 χ, έρχομαι εδώ πέρα, το γράφω συν 27 χ. Φεύγουν αυτά και μου μένουν τελικά 27 χ μείον 81. Και ψάχνω να βρω βέβαια ποιο είναι το τελευταίο που πρέπει να πολλαπλασιάσω το χ για να μου βγάλει το 27 χ. Αυτό δεν είναι άλλο βέβαια από το συν 27. Κάνοντας τον πολλαπλασιασμό μου, 27 χ έρχεται από εδώ πέρα, γίνεται μείον 27 χ,
μείον 3 επί 27 κάνει μείον 81, έρχεται εδώ και κάνει σύν 81. Το υπόλοιπό μου λοιπόν είναι 0. Εγώ περίμενα έτσι κι αλλιώς ο βαθμός να βγει μικρότερος από το χ μείον 3, δηλαδή για μένα δεν είναι έκπληξη αυτό. Ίσα-ίσα λοιπόν που βγήκε και το 0. Ερχόμενος λοιπόν να μεταφράσω την ευκλήδια διαίρεση στην ταυτότητά της που με ενδιαφέρει, θα έχουμε ότι ο διαιρεταίος που είναι ο χ τετάρτης μείον 81 θα είναι ίσως με το διαιρέτη επί το πηλίκο μου χ τρίτης και 3 χ τετράγωνο και 9 χ 27 συν το υπόλοιπο το οποίο το βρήκαμε ότι κάνει 0. Αυτά λοιπόν με ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη διαίρεση των πολυονύμων και θα επανέλθουμε στα επόμενα μαθήματα για να δούμε τι γίνεται και με το σχήμα Horner αλλά και με δύο πολύ βασικά θεωρήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν αρκετά στο να λύσουμε τις ασκήσεις αυτού του κεφαλαίου.